Μα κύριε Βάγκο, καλώς έρχονται αυτά τα μέτρα έστω και πριν από τις εκλογές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κακά τα ψέματα θα πάει να ψηφίσει με αυτό το 500 στην τσέπη. Κύριε Αναστασοπούλου, είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα υποζαχάριων χωρών. 5 μέρες πριν τις εκλογές να δίνονται 310 ευρώ για την εξαγορά ψήφου. Βλέπουμε ευρωβουλευτές, υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να γυρνάνε στη στερεά Ελλάδα να μοιράζουν 10.000 για τα σχολεία, σαν να πρέπει να κυβερνήσουν οι πιο πλούσιοι. Τότε να φέρουμε έναν από την Κολομβία, έναν από τη Ρωσία να μας κυβερνήσει, αν είναι να μας κυβερνάει το χρήμα. Είναι η απόλυτη ξεφύλα γιατί παίζουν με την ανάγκη μας. Ξέρετε ότι έχει φτάσει τα τελευταία 10 χρόνια ο Έλληνας να έχει ανάγκη από το τελευταίο ευρώ. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας, χωρίς καθόλου τσίπα, 5 μέρες πριν να αγοράσει ψήφους. Αυτό το ΚΚΕ το καταδικάζει. Αλλά και όλες τις πολιτικές αυτές που φτάσαν αυτόν εδώ τον κόσμο σε αυτή την κατάντια. Εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να μπορούμε να παράγει αυτήν η χώρα για να ξεχρεωθεί. Όχι να έχουμε ούτε ανάγκη τις ελεημοσύνες του κυρίου Κόκαλη που γυρνάει στα σχολεία της Βιωτίας και μοιράζει 10.000, αλλά ούτε και του κυρίου Τσίπρα τα 310 ευρώ. Εάν δεν υπάρξει παραγωγή στη χώρα, αγροτική. Μοιράζει 10.000 ο κύριος Κόκαλης. Ναι, ήρθε και έδωσε 10.000 ευρώ σε κάποια σχολεία για να τα φτιάξουν, να τα βάψουν, να τα κάνουν 5 μέρες. Αυτό είναι κακό. Κακό δεν είναι, αλλά εάν έχει κάποιος χρήματα και τα μοιράζει με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να τα μοιράζει για να είναι ευρωβουλευτής. Εξαγοράζονται ψήφοι λοιπόν τώρα. Τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ μυαλό για να καταλάβεις γιατί τα δίνει. Δηλαδή, τι παζάρι έχει κάνει ο κύριος Κόκαλης με τον κύριο Τσίπρα για να βγαίνει έτσι. Έκανε παζάρι να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω αν έκανε παζάρι, αλλά αυτή είναι η εικόνα, κύριε Κολοκυθά. Ναι. Μια εβδομάδα πριν να γυρίζει από σχολείο σε σχολείο, μας πάει σε άλλες εποχές. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα ο κύριος Κόκαλης, είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι ότι σε αυτή την Ευρώπη ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Εγώ είμαι αγρότης. Βγήκαμε από τα μνημόνια όμως. Ποια μνημόνια, σε αυξημένη επιτήρηση είμαστε. Βγήκαμε στα μνημόνια από τα χαρτιά. Ποια μνημόνια. Εσείς δεν είστε απλός αγρότης, κύριε Βάγκο. Είχατε τον Τσίπρα στο τρακτέρ σας. Κύριε Κολοκυθά, όταν ήρθε ο κύριο Τσίπρα, δεν ήταν ο κύριο Τσίπρα. Ήταν μια μετάλλαξη του κύριου Τσίπρα όταν ήρθε πάνω στο δικό μου το τρακτέρ. Τι σας έλεγε τότε που ήταν πάνω στο τρακτέρ σας? Ότι με 1 ευρώ πετρέλαιο τότε δεν μπορούσες να καλλιεργήσεις. Τώρα το πήγε 1,5. Για να έχει πλεόνασμα. Ξαναμιλήσατε από τότε με τον κύριο Τσίπρα? Όχι, δεν ξαναμίλησα. Το ζητούμενο δεν είναι να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με αυτές τις πολιτικές. Για αυτά που είχε τάξει και είχε υποσχεθεί. Εντάξει, αν βάλετε παντού στο YouTube ή οπουδήποτε τον κύριο Τσίπρα, είναι να γελάει και κάθε πικραμένος. Το ζητούμενο είναι ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να αλλάξουν. Γιατί μην νομίζετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει κάτι το διαφορετικό. Πώς θα φέρει καλύτερα νούμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα δείξει στους αφεντικά τους πώς θα είναι καλύτεροι διαχειριστές στις στόχες μας. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει παραγωγή, κύριε Αναστασοπούλου. Εάν δεν το καταλάβουμε, δεν θα ξεχρεωθούμε. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιπαλεύσουν αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται να υπάρχει φανς γεωργικό στην Ευρώπη να έχει 70 και 80 χιλιάδες στρέμματα και εμείς να είμαστε με 33 στρέμματα στην Ελλάδα να παλέψουν αυτές τις πολιτικές. Κύριε Βάγκο, τι λέτε, η συμφωνία των Πρεσπών τελικά και θα παίξει ρόλο ή το Σκοπιανό, έτσι όπως το συζητούσαμε όλους τους προηγούμενους μήνες, τώρα πια έχει αρχίσει και εξατμίζεται, έχει αρχίσει και ξεχνιέται? Το πρόβλημα υπάρχει και το πρόβλημα υπάρχει γιατί ουσιαστικά το όνομα Μακεδονία το δώσαμε γιατί έπρεπε το ΝΑΤΟ να πατήσει πόδι να κάνει τη μεγαλύτερη βάση στα Σκόπια. Ούτε καν μας ρώτησαν, ούτε απλά χρησιμοποίησαν τον Τσίπρα ότι πρέπει να το περάσεις. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι ότι το ΝΑΤΟ πάει να κάνει τη μεγαλύτερη πειραταποθήκη στα Βαλκάνια, δίπλα στα Σκόπια. Εμείς λέτε ότι πήρε και ανταλλάγματα ο Πρωθυπουργός για την ιστορία αυτή. Ανταλλάγματα την ηρεμία του πήρε και να συνεχίσει μέχρι τον Οκτώβρη. Το ζητούμενο είναι ότι αυτές τις πολιτικές πρέπει να αλλάξουμε. Να μην παίρνουμε εντολές από το κάθε ΝΑΤΟ, από την κάθε κυρία Μέρκελ, έτσι ώστε εμείς να είμαστε απλοί υπάλληλοι αυτών των ανθρώπων. Είμαστε μέλος μιας συμμαχίας. Και επειδή σε λίγο όμως, κύριε Βάγκο, θα συζητήσουμε και για τα εθνικά θέματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τώρα. Μέλος της μιας συμμαχίας που ουσιαστικά λέμε πάντα ναι, χωρίς καμία διαμαρτυρία, χωρίς τίποτα. Ουσιαστικά yes sir, yes men, σε οποιονδήποτε ισχυρό της Ευρώπης μας διατάσσει σε κάτι, δεν είναι λύση αυτή. Η λύση είναι να υπάρχει μια ισχυρή χώρα, να έχουμε ισχυρό πλούτο, ισχυρή παραγωγή. Τώρα, αν μπλέκουμε στην επικοινωνία, στο πώς το περνάει ο κύριος Τσίπρας, επειδή κρατάει χαμηλά τις μάζες, χωρίς αντιδράσεις και αυτό αρέσει στους ξένους, εντάξει, ας συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει πολιτική για τον κόσμο, για τον απλό εργαζόμενο, για τον απλό λαό, για τον απλό αγρότη. Πάμε.
Εμείς με το ΚΚΕ λέμε από την αρχή ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική δουλειά στον κόσμο. Παλεύουμε μέρα νύχτα να υπάρχει το οκτάωρο, να υπάρχει καταρχήν δουλειά για όλους. Δουλειά για να, με αντάλλαγμα όμως, όχι την κοινοζωοποίηση της χώρας μας με 240 ευρώ. Βλέπετε τις πολιτικές που ασκεί ο κύριος, που θα ασκήσει ο κύριος Μητσοτάκης για 7 ημέρα. Αυτά όλα πρέπει να τα αναλογιστεί ο ψηφοφόρος που θα πάει στην Ευρωβουλή, που θα πάει στις περιφερειακές εκλογές, που θα πάει στις δημοτικές εκλογές, γιατί ουσιαστικά ζητάμε ψήφο στο ΚΚΕ, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα είναι και στην περιφέρεια αλλά και στην δημαρχία. Αυτές τις πολιτικές θα ασχοληθούν και αυτές τις πολιτικές θα δουλέψουν. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει δουλειά όμως με ουσιαστική, με ουσιαστικό μεροκάματο, να μπορεί να ζήσει ο άλλος, να ζήσει το παιδί του, να ζήσει το σπίτι του. Βάγκο, καλύτερα να έχει δουλειά ή καλύτερα να μην έχει καθόλου δουλειά από το να παίρνει 300 ευρώ? Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε για ψυχολογικούς λόγους, καλύτερα να έχει δουλειά. Αν θέλετε όμως για ουσιαστικούς λόγους να μπορεί να ζήσει χωρίς ψυχοφάρμακα, καλό είναι να έχει δουλειά κανονική, να μπορεί να ανταπεξέλθει, κύριε Κολοκυθά. Τώρα να παίρνεις 310 ευρώ και το μόνο που θα σκέφτεσαι είναι πώς θα σου φτάσουν για φάρμακα και πώς θα σου φτάσουν για το σούπερ μάρκετ, τι να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, για να λέω ότι δουλεύω? Το ζητούμενο είναι να ζεις πραγματικά, να μην ζεις και να κυνηγάς αριθμούς, πλεονάσματα ματωμένα. Έχουμε σώσει 4 φορές τις τράπεζες, να τις σώσουμε άλλες 4. Ποιο είναι η ποιότητα ζωής μας? Αυτό ζητάμε δηλαδή, να έχουμε δουλειά για τη δουλειά. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάντα παραδοσιακά ψηλά τα θέματα αυτά και ειδικά... Και στα λειτουργικά αυτό που λες. Θεωρούν ότι ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός. Και το επαναλαμβάνετε συνεχώς, κύριε Βάγκο. Όντως τώρα έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο φόβος που είχατε. Κυρία Αναστασοπούλου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα συμφέροντα δεν έχουν πατρίδα. Εάν αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα γεωτρύπανα, οι ExxonMobil και αυτές οι τεράστιες εταιρείες, να τα βρούνε με τους Τούρκους, θα μας αδειάσουν σε μία νύχτα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον πλούτο που έχει η χώρα μας, γιατί μπορεί να γίνει κατάρα. Αυτοί δεν έχουν οι άνθρωποι μπέσα καμία. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Εάν τους κάνει τα χατήρια καλύτερα ο κύριος Ερντογάν από τον κύριο Τσίπρα, μέσα σε μία νύχτα μας έχουν αδειάσει. Το ζητούμενο είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας είναι τα μόνα κόμματα στις δύο χώρες που έχουν υπογράψει μαζί ότι δεν έχει κανένας από τον άλλον καμία απέτηση. Είναι ξεκάθαρο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας ότι ξεκαθαρίζει τα σύνορά μας, ξεκαθαρίζει τις πολιτικές μας, ξεκαθαρίζει τα πάντα. Κύριε Βαγκό, τι θα έπρεπε να κάνει η χώρα μας, τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς ώστε να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στην οποιαδήποτε τουρκική προκλητικότητα ή κίνηση επιθετική? Εμείς δεν έπρεπε να είχαμε αφήσει καν τους Αμερικάνους να έρθουν να κάνουν εδώ τις γεωτρήσεις. Από τη στιγμή που ήρθαν, ανοίξαμε μια πολύ μεγάλη πληγή που θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί μπορούμε εμείς να μπλοκάρουμε οποιαδήποτε εταιρεία όταν είναι στο δικό μας το χώρο, όταν είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Το ζητούμενο είναι ότι δίνουμε τα πάντα χωρίς να ξέρουμε τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το χειρότερο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο ενός επεισοδίου μας το καλοκαίρι? Αυτό είναι αυτό που φοβόμαστε. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι. Τι είδους επεισόδιο θεωρείτε ότι μπορεί από να αυτό γίνει? Κύριε Κολογηθά, εάν γίνει, να ξέρετε, δεν παίζει κανένα ρόλο η χώρα μας. Εννοώ ότι εάν αυτοί τα βρούνε σε μία νύχτα, εμείς είμαστε στην απέξω. Μιλάτε, κύριε Βάγκο, έναν επίλογο. Κύριε Αναστασοπούλου, πρέπει να ψηφίσουμε ΚΚΕ για να γκρεμιστεί η ναζιστική οργάνωση από την τρίτη θέση, αυτή τη δολοφονική οργάνωση, να φύγει, να πάει πάλι στο λαγούμι της. Και για την Ευρωβουλή πρέπει να ψηφιστεί αγρότης, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύδευμα. Είδατε πώς ξεπουλήθηκε το γάλα από τις υπογραφές των Ευρωβουλευτών μας.